Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Πριν από λίγο σας έκλεισα ένα βλογκάκι. Αυτό που έχετε δει πριν από αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα. Τώρα είπα να σας ανοίξω έτσι ένα καινούριο, να κρατήσει και αυτό λίγες μερούλες, μιας και μπορέσω τώρα να ανοίξω ένα βλογκάκι. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα 5 ώρα το πρωί, με ξύπνησε η Λιδία και από εκείνη την ώρα δεν έχει ξανακοιμηθεί καθόλου. Και εντάξει, συνιστάζω λίγα και έχω πιει καφεδάκι, το ένα το άλλο, μια χαρά. Και που λέτε, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα, ανοιξιάτικη μέρα. Και λένε ότι είναι η τελευταία κακοκαιρία αυτή που είχαμε και ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε έτσι άνοιξη. Λέτε να ισχύει. Και μετά καλοκαιράκι και λένε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τύπου 42-43, ξέρω εγώ, μόνιμα, ότι θα είναι έτσι ο καιρός. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει, εσείς τι λέτε, να έχουμε τόσο βαρύ καλοκαίρι, επειδή είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα λένε, ότι θα έχουμε και ένα πολύ βαρύ και έτσι πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω, θα δείξει. Θα σκάσουμε λογικά φέτος. Αυτά που λέτε. Και τώρα καθόμαστε στο μπαλκόνι με τη Λιδία παίζει. Μια και έχει έτσι ζεστό καιρό. Εγώ ακόμα με τις πιτζάμες. Μοιάζει και κούλα φορά. Και από κάτω πιτζάμε και από πάνω πιτζάμε. Αυτά. Και μια δουλίτσα. Τρέχω πίσω από τη Λιδία και μαζεύω ότι γκρεμίζει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ είμαι πάλι. Έχω να σας μιλήσω από το πρωί. Τώρα είναι μεσημέρι. Περιμένουμε τον Ανέστη να έρθει να φάμε. Θα σας δείξω σερβιρισμένο το φαγάκι μας. Τι έχω κάνει, έχω βγάλει φρυδάκια, έχω μαγειρέψει, έχω κλείνει πιάτα, έχω σκουπίσει, έχω κάνει γενικά δουλειές, έχω απλώσει ρούχα, αυτά κλασικά, αλλά περνάνε οι ώρες, έχω παίξει με τη Λιδία, αυτά. Και τώρα πάμε μέσα, θα πάω μέσα, θα σερβίρω, θα σας δείξω το φαγάκι μας, μακαρόνια με κιμά έκανα, σας το είπα, δεν θυμάμαι, μακαρόνια με κιμά, με πένες. Και θα φάμε τώρα σε λίγο και μετά θα ετοιμαστούμε και θα βγούμε βολτίτσα. Και επειδή η παιδική χαρά είναι κοντά στα Lidl, γιατί εμείς συνήθως πηγαίνουμε στα Lidl με ταξί, όταν θα έχουμε το αυτοκίνητο, εντάξει, τώρα που δεν έχουμε το αυτοκίνητο πηγαίναμε με ταξί, τόσο καιρό που δεν έχουμε αυτοκίνητο. Και ακόμα το αυτοκίνητο, επειδή μπορεί να έχετε απορία, είναι στο συνεργείο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Αυτά, πάμε Lidl, πάμε, τα έχω χάσει λίγο. Θα πάμε στα Lidl λοιπόν με τα ποδαράκια μας, να περπατήσουμε, να κάνουμε και λίγα χιλιομετράκια. Η παιδική χαρά είναι σχετικά, εντάξει, περπατάμε ένα 20 λεπτό για να φτάσουμε. Αλλά είναι ωραία παιδική χαρά, έχει ησυχία, πάνε παιδάκια έτσι μικρά και αυτά, για την Λιδία να κάνει, να παίζει κτλ. Και οι άλλες είναι πιο μακριά που πηγαίνουμε. Αυτή είναι πιο κοντά. Και τα Lidl είναι 10 λεπτά ακόμα από εκεί. Οπότε ένα μισάωράκι περπάτημα πήγαινε. Ένα μισάωράκι έλα. Μια χαρά είναι, πιστεύω. Δεν είναι τόσο μακριά. Σιγά δεν θα πάρουμε και πάρα πολλά πράγματα ώστε να έχουμε ένα μπισκουβάλιμα κτλ. Αυτά και θα σας τα δείξω εννοείται μετά. Θα σας δείξω που θα είμαστε και έξω. Θα σας δείξω και λίγο την παιδική. Αυτά. Θα σας αφήνω τώρα να πάω μέσα να σερβίρω και να φάμε. Εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε βολτούλα, πάμε και στα Lidl. Να είμαστε εδώ και ο Ανέστης. Και εγώ και η Λιδία στο καρότσι. Κάθεται ήσυχη, απολαμβάνει τη βόλτα. Και φυσάει αρκετά. Οπότε δεν σας πολύ μιλάω, γιατί θα βγει το αέρας μόνο. Τέλος πάντων. Αυτά. Και ήρθαμε πάλι σε ρεύμα τώρα, οπότε σας αφήνω. Και θα σας μιλήσω πάλι σε λιγάκι. Σε κανένα δεκάλεπτο πιστεύω θα είμαστε στα Lidl κοντά, οπότε θα σας ξαναμιλήσω. Φτάσαμε στα Lidl και πάμε μέσα τώρα.
γυρίσαμε επιτέλους στο σπίτι. Επιτέλους, δεν κάτσαμε πάρα πολύ ώρα έξω, ήρθαμε σχεδόν κατευθείαν σπίτι, γιατί έχουμε και κοιμά στο σακούλες, τα ψώνια και γαρίδες κλπ, οπότε πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα. Οπότε στο πήγαινα ότι έπαιξε η Λίδια και τώρα στο γύρνα, τα τελευταία 500 μέτρα ρε παιδί μου, υπερπάτησε και έτρεχε, το καταχάρηκε. Αυτά. Ναι, και θα βγούμε και αύριο, που είναι Κυριακή. Σας έχω πει σήμερα όλη μέρα ότι είναι Σάββατο, δεν θυμάμαι καν. Οπότε το βιντεάκι στην ουσία είναι Σαββατοκύριακο μαζί μας. Σας έχω πει έτσι τα Σάββατα ότι πηγαίνουμε για ψώνια. Αυτά που λέτε. Σχεδόν έπιασα και το στόχο μου πάλι σήμερα, τα 8.000 βήματα. Έχω στόχο καθημερινά να περπατάω, ρε παιδί μου, 8.000 βήματα. Με έχει βοηθήσει και μια κοπέλα που μου έχει στείλει μία εφαρμογή στο YouTube, κάτι βιντεάκια με βήματα, έτσι ώστε να μπορώ ένα μισάωρο να κάνω κάποια βήματα και να πιάνω τα βήματα που θέλω, τα 8.000 κάθε μέρα, και τα κάνω όταν κάθομαι σπίτι όλη μέρα και δεν βγαίνω βόλτα έξω, γιατί συνήθως όταν βγαίνω κάνουμε μακρινές αποστάσεις και το πιάνω. Αυτά που λέτε, έτσι για να χάνουμε και καμιά θερμιδούλα, να περπατάμε λιγάκι. Πόσο περπατήσαμε, 4 χιλιόμετρα και κάτι. Θα σας βάλω εδώ πέρα πόσο περπατήσαμε. Σχεδόν 8.000 βήματα. Αυτά. Η Λιδία ήταν πάρα πολύ ήσυχη και στο πήγαινε και στο έλα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείχνω τα ψώνια που κάναμε, τα οποία είναι μια σακουλίτσα. Πήγαμε τύπου μικρή με δύο πραγματάκια. Είχα σημειώσει 7-8 πραγματάκια και γυρίσαμε δύο σακούλες ψώνια. Ναι. Βρήκα και εγώ ένα ωραίο ρουχαλάκι που μου άρεσε εκεί πέρα και το πήρα. Και πληρώσαμε στην ουσία 60 κάτι ευρώ. Αυτά. Αφήστε τα. Λοιπόν, και γυρίσαμε τώρα σπίτι. Θα σας τα δείξω. Θα πάω να ανεβάσω μετά και βιντεάκι, γιατί έχω πάλι αρκετές μέρες να σας ανεβάσω βίντεο. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Έχω να σας ανεβάσω ένα σήμερα Σάββατο βράδυ. Αυτά. Και αυτό το βιντεάκι, όπως σας είπα, είναι Σαββατοκυριακό. Μαζί μας. Πώς φαίνομαι έτσι? Είναι λόγω με το φως. Πω πω πως φαίνεται. Βέρμα. Λοιπόν, με τι να πρώτο ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με τα καλαμάκια που πήραμε. Μας τελειώσανε. Μου τις πάνε άπειρα τα χάρτινα. Τουλάχιστον δεν μπορώ να τα κάνω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τη φάση. Γίνονται χαβαμβάκι μετά από κάποια ώρα, ό,τι και να πίνεις, καφέ, τσάι, ό,τι και να θες να πιείς. Τσάι εννοώ κρύο τσάι. Και εγώ ακόμα και το νερό με καλαμάκι το πίνω, πώς να σας το πω. Θέλω καλαμάκι σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Και πήρα αυτά τέλος πάντων και θα δείξει. Λοιπόν, δύο μπουτίγκες. Αυτή τη φορά βρήκα σε βανίλια. Την προηγούμενη φορά μου είχε πάρει ο Νέσης τις 4 με σοκολάτα, να ήταν κι άλλες. Είναι πάρα πολύ καλές, διατροφικά. Και τώρα αυτή τη φορά πήραμε βανίλια, μιας και βρήκα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ, να τις δοκιμάσετε. Μ' αρέσει που μου στέλνετε φωτογραφίες στο Instagram, ότι παίρνετε τις πουτίγκες και ότι έχετε ενθουσιαστεί. Αλήθεια, σας λέω. Καθίστε να φέρω. Εδώ πέρα έχει και πολύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ το πήρε ο Ανέστης. Έχει πάρει αρκετά πραγματάκια που εγώ δεν τα πίνω. Αυτό έχει πολύ ζάχαρη, δεν το πίνω εγώ. Τόσο όλος είναι και με λεμόνι. Iced tea, αλλά τόσο όλος δεν θα το επέλεγα, γιατί είχε αρκετή ζαχαρίτσα. Τώρα τα μαθαίνω σιγά σιγά, πρέπει να κοιτάμε και τη ζάχαρη και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Για να φύγουν σιγά σιγά τα κιλάκια. Σιγά σιγά, αργά, σταθερά, αλλά ανωδικά. Τσίπς πήρε, αυτό εδώ με την πάπρικα. Πάνω αυτές οι ποσότητες που βλέπετε, 4 τέτοια πακέτα, εγώ τα τρώγα όλα. Λοιπόν, πήρε αριάνι που το αρέσουν πάρα πολύ. Αλλάξαν τη συσκευασία, στην αρχή νομίζαμε ότι δεν είχε, αλλά τα βρήκαμε. Πήρε αυτά εδώ, τα δύο, και άλλο ένα αν θυμάμαι καλά, και θα το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, πήρε αυτό.
Πήρα και εγώ ένα, θα σας δείξω όμως τι. Αυτό το κοκκινάκι εδώ πέρα. Εγώ πήρα αυτό. Το μπλε. Πρώτη φορά το είδα. Λοιπόν, 4 θερμίδες, 100 ml, 250 ml τίποτα από θερμίδες. Ζάχαρη καθόλου. Λέω ότι είναι χωρίς ζάχαρη. Οπότε γι' αυτό το πήρα. Τώρα, τι να σου πω. Έτσι μου ήρθε να πάρω κάτι τέτοιο. Μες και έχω τόσο καιρό. Και πήρα την πιο καλή επιλογή. Και άλλο ένα πήρε. Αυτό εδώ. Πήρε αυτές τις καραμελίτσες εδώ. Τις πυρεωνές τις και αυτές. Είναι για το λαιμό του. Τον τσιγκλάει λίγο λαιμός. Δεν ξέρω γιατί, άρρωστος δεν είναι, πυρετό δεν έχει. Αλλά λίγο το λαιμός. Λόγω της υγρασίας που έχει γενικά το νησί. Τον έχει πιάσει λίγο λαιμός του. Και αυτές είναι πάντα που τον βοηθάνε. Οι καραμελίτσες. Ναι. Αυτές εδώ. Και έτσι του περνάει. Πήρε αυτό εδώ. Δρακουλίνι. Αγώ πήρα γαρίδες. Για να φτιάξω εγώ εδώ μακαρονάδα κάποια στιγμή. Μέσα στην εβδομάδα. Αυτές εδώ. Είναι αποφυλλωμένες, λέει, προβρεσμένες. Πήρα αγκουράκια. 2. 2 σαλατούλες. Κλασικά, θέλω δίπλα να έχω σαλατούλα σε όλα και για σνάκ είναι πάρα πολύ καλό, με λίγο, με ένα μπουγλάκι ξέρω εγώ. Πήρα τυράκι τριμμένο, να έχουμε. Αυτό εδώ μοτσαρέλα. Πήρα και άλλα καλαμάκια. Τα μαύρα πριν που είδατε και τώρα αυτά εδώ πέρα με τα πολύχρωμα. Άλλο ένα αριάνι πυρονέστης, αυτό εδώ. Πήρα αυτά για τη Λιδία. Έτσι, επειδή μια χαζομερούλα μου, θέλω να πάρω σε λίγο αλουμινόχαρτο μαζί μου, έτσι, την παιδική, ξέρω εγώ. Πυρονέστησα αυτά εδώ. Με τσίλι. Πήρα εγώ 2 νούγκλες. Που επίσης έχω καιρό. Αυτά εδώ. Το ένα είναι με μανιτάρι, όχι, δεν πήρα μανιτάρι, όχι, πήρα με κρέας και με κοτόπουλο. Λοιπόν, πυρονέστης και αυτό εδώ, μια πένσα είναι. Πένσα νομίζω, μην το λέω και λάθος, νομίζω είναι πένσα είναι, ναι. Ορίστε, πήρα αυτή εδώ την πένσα, την είχε στα Lidl, δεν ξέρω πόσο την είχε, να σας πω την αλήθεια. Και τελειώνουμε αυτή τη σακουλίτσα. Πάει άδειωση. Έχουμε και άλλες σακούλες, περιμένετε. Αυτή εδώ, λοιπόν, τελείωσε με αυτά τα 2. Πήρα 2 ακτινίδια επιτέλους να δοκιμάσω. Όλο έλεγα θα δοκιμάσω και θα δοκιμάσω και θα δοκιμάσω. Πήρα 2, να δω πώς είναι. Και τι να πω, ελπίζω να μου αρέσουν. Όταν δοκιμάσω θα σας έχω μαζί να δείτε πόσο μου φανούν. Μόνο αυτό σας λέω. Έχω να φάω ακτινίδια από όταν ήμουν παιδάκι. Που μου έκοβε η γιαγιά μου. Μαζί με άλλα φρουτάκια και νομίζω το τρώγα. Γρήγορα το τρώγα για να μην τη στενοχωρήσω, μετά τρώγα τα άλλα φρούτα για να αλλάξει γεύση. Τώρα που έχουν αλλάξει έτσι λίγο γεύσης μου, τα τρώω πάρα πολλά πράγματα που δεν έτρωγα γευστικά, δεν μου αρέσανε μικρή. Τώρα το τρώω, πήρα 2 ακτινίδια να δοκιμάσω και θα σας πω. Λοιπόν, φέρνω για την άλλη σακουλίτσα εδώ πέρα που είναι δίπλα. Να σας δείξω και στην άλλη σακούλα τι έχουμε. Μισό λεπτάκι. Συνεχίζουμε. Αυτή εδώ πέρα την ήπιανε στη διαδρομή. Ναι. Εγώ είχα πάρει μαζί μου νεράκι για να πιω, αλλά δεν το ήπια. Είδατε επιλογές που κάνω. Νεράκι. Καλά, τι έπαθε αυτό και έσκασε. Λοιπόν, ανέστησε πιο αυτό. Εγώ πήρα και ένα μαρουλάκι για σαλατούλες. Για όλους μας είναι το μαρουλάκι, αλλά επειδή μου το διάλεξαν εγώ, το έβαλα στο καρότσι. Λοιπόν, ένα μαρουλάκι. Τα μπουκλάκια ελπίζω να μην γίνουν ομελέτα. Κάτσε να δω. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, μια δωδεκάδα αυγουλάκια. Δεκάδα, έχει το καλό δεκάδα. Λοιπόν,
δεκάδα. Είχε δίπλα δωδεκάδες και μπερδεύτηκα τώρα. Μάκαρον. Αυτά θα σας πω την αμαρτία μου, την πήρα για μένα. Τα πήρα για μένα. Αλλά θα φάω ένα και μετά από δύο μέρες άλλο ένα και μετά από δύο μέρες άλλο ένα. Δεν θα φάει για κανένα Λίδια, θα φάει για κανένα Ονέστης. Κάτσε το καλό. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μάκαρον. Είχα να φάω από το Halloween. Α, και πήρα ρε παιδιά. Πώς να αντισταθείς. Τις μπουκίτσες είναι, μικρά είναι. Τώρα τι είναι, κοιτάμε εδώ πέρα θερμιδικά. Είναι 144 γραμμάρια και στα 100 γραμμάρια έχει 445 θερμίδες. Λέω, αν το φας όλο, παίρνεις πάνω από 500 θερμίδες. Ας το. Θα το συζητάμε. Και είναι μπουκίτσες, δηλαδή και όλο να το φας, θα πάρεις 500 θερμίδες, θα χορτάσεις όμως. Λοιπόν, παριζάκι το μεγάλο, το έχει 2 ευρώ προσφορά, σήμερα Σάββατο. Και αυτό το έχει προσφορά. Πρέπει να το έχει. Ως την Τετάρτη τα έχουν αλλάξει τα φιλιά, δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει. Λοιπόν, Σολομό, Ατλαντικού Νορβηγίας, λέει σε φέτες. Τώρα βλέπω, το κάνουν με μια φετούλα ψωμάκι, ξέρω εγώ, αγκουράκι και Σολομό. Και τι είναι ωραίο. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω. Θα το δοκιμάσω. Θα σας πω, δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Σολομό έχω δοκιμάσει μόνο σε μακαρόνια. Αλλά έχει και διάφορα άλλα, οπότε δεν πολύ κατάλαβα. Κάθε φορά που έχω δοκιμάσει, δηλαδή είναι στο σολομό, σολομό με μακαρόνια. Έτσι τώρα σκέτο να το βάλω πάνω σε το στάκι και αυτά. Και σε φέτες κιόλας. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Θα δοκιμάσω. Και θα σας πω, είναι ωραίο για σνακ, λένε. Τι να κάνεις, θα δοκιμάσω. Εδώ, γιαουρτάκια για τη Λιδία. Της Δέλτα είναι, smart banana, αυτά βρήκα, ξέρετε με τη Δέλτα ότι δεν πολύ θέλω, αλλά αυτά βρήκα τώρα. Τα είχαν σχεδόν πάρει, Σάββατο είναι. Δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μιλόξιδο, το έχει και αυτό σε προσφορά. Εντάξει, είναι ήδη οικονομικό το ξύδι, αλλά λέμε ρε παιδί μου, το έχει και αυτό σε προσφορά. Πέρα αυτά τα δημητριακά που αρέσουν στη Λιδία. Είναι με σοκολάτα. Γίνεται σαν κακάο το γάλα και της αρέσει και παίρνει και το γάλα στο τέλος. Της αρέσει πάρα πολύ τέλος πάντων. Της τα παίρνω που και που, όχι πάρα πολύ συχνά. Έτσι για την αλλαγή. Αυτά. Και της έχω βάλει και σε γιορτάκι λευκό, καμιά φορά. Και τη αρέσει όταν μου τελειώνουν έτσι γιαουρτάκια τύπου που έχω. Για αν δεν θέλει και το μεμελάκι, τη βάζω λίγα τέτοια μέσα, ξεγελιέται. Το τρώει το άσπρο το γιαουρτάκι. Αυτά. Λοιπόν. Κοιμά. Χοιρινό. Έναν. Γιατί τι τελευταίε μέρε χάλασα του κοιμάδε, οπότε πήρε έναν να έχω. Του χάλασα να μαγείρεψα. Με κοιμά δύο φαγητά, τρία. Λοιπόν. Καφέ, πυρονέστη. Τώρα θυμήθηκαν να. Δεν θυμήθηκαν να έχω παγωθήκες τώρα για να έπαιρνα στο σούπερ. Έχω, δεν έχω, δεν θυμάμαι ακόμα. Λοιπόν. Καφεδάκι. Το νεράκι που σας είπα ότι πήρα εγώ, αλλά ποτέ δεν ήπια, από τη διαδρομή. Θα μπορούσα να περνά κάτι άλλο, σαν ένα ψυχτικό από εδώ που και άλλα. Νεράκι. Δεν πειράζει. Θα πιω τώρα σε λιγάκι, γιατί δίψασα. Τώρα μιλάω. Τόση ώρα. Άμστερ, ο Ανέστης. Εγώ έπαιρνα 2 και 3 και 4 και 5. Θυμάστε, το μάζευα έτσι μια αγκαλιά τεράστια. Τώρα, παλιές καλές εποχές. Λοιπόν, και το τελευταίο. Τελείωσε και αυτή η σακούλα. Το τελευταίο πραγματάκι. Είναι αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φόρμα, να το πω. Φόρμα θα το πω. Είναι σε λάρτ. Είναι 44-46 το νούμερο. Φόραγα 46-48 και 48-52 όταν ανέβηκα πολύ στα κιλά. Είχα πάρει ένα 48-52. Πρέπει να ήταν μια σαλοπέτα που είχα πάρει, δεν θυμάμαι. Και τώρα ένα 46-48 που γενικά έπαιρνα όλα μου 46-48. Και τώρα αυτό ξαναεπιστρέφω σιγά σιγά στο 44-46 και μετά θα πάω στο 42-44 επιτέλους.
κατεβαίνω σιγά σιγά, παιδιά, αργά αλλά σταθερά, αλλά κατεβαίνω. Θα πάρω και, παίρνω όπως βλέπετε, πήρα και αυτό τώρα, να αλλάζει λίγο ψυχολογία. Έχω παραγγείλει και κάτι ρουχαλάκια, θα μου έρθουν σε λίγες μέρες, θα σας τα δείξω, από ένα site που βρήκα στο Instagram. Να αλλάζουν τα ρουχαλάκια, να αλλάζει η διάθεση, να αλλάζει η ψυχολογία, να πέφτουν τα κιλά. Σιγά σιγά, δεν μπορείς να χάσεις 30-35 κιλά μέσα σε 5 μέρες, ούτε μέσα σε 2 μήνες, ούτε μέσα σε 5 μήνες. Θέλει χρόνο. Σιγά σιγά, σταθερά. Για να μην τα παρατήσω ξανά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο παντελονάκι. Στο παντελονάκι μας που συζητάμε. Το άνοιξα εδώ τη συσκευασία, έχει πάρα πολλά ανοιχτά εκεί πέρα. Έψαχνα, δεν βρήκα. Πολλά small, πάρα πολλά small, δηλαδή σαν να λέω μια σακούλα μαύρη σκουπιδιών γεμάτη small και κάνα 2-3 large πέτυχα, τα είχαν πάρει όλα και πάλι καλά βρήκα. Είχε και σε ένα ροζ δέρματος, αλλά δεν μου προειάζει, σαν να είσαι γυμνή από κάτω, παιδί μου, και καλά ότι δεν φαίνεται, σαν να, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Θα πρέπει να βάλεις κάτι πολύ έντονο από πάνω. Και πήρα αυτό το γκρι λοιπόν, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το ύφασμά του. Παιδιά, θα το έχει ως την Τρίτη ή Τετάρτη, πιστεύω θα τα έχει στα Lidl. Δείτε και κάτω πως είναι το τελείωμα, μου αρέσει που είναι έτσι κλειστό και μου αρέσει αυτά που τελειώνουν έτσι στα παντελόνια, τέλος πάντων. Κάτσε να σου το δείξω καλά. Να το. Λοιπόν, το ύφασμά του είναι τύπου σαν να είναι πλεκτό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Όπως είναι εδώ το κάτω το μέρος, έτσι, σαν πλεκτό. Δες πως είναι. Καλά, από εδώ δεν φαίνεται, είναι η πίσω όψη του πλεκτού. Άμα θες να πλέκεις, δηλαδή βλέπεις την πίσω όψη που είναι έτσι και μπροστά βλέπεις την όψη που είναι σαν τρίγωνο. Όσοι πλέκουν θα καταλάβουν τι λέω. Θα μου πεις, ξέρεις να πλέκεις, ξέρω να πλέκω. Λοιπόν, είχε μάθει η γιαγιά μου. Πάρα πολύ μου αρέσει το ύφασμα, δεν ξέρω, τρελάθηκα με το που το είδα και δεν γίνεται να με το πάρω, 10 ευρώ το είχε. Σας ζάλισα τώρα, θα με δείτε και να το φοράω, θα σας το δείξω μια μέρα, να το θυμηθώ μόνο γιατί όλο το ξεχνάω να σας δείχνω τα ρουχαλάκια και αυτά που παίρνω φορεμένα. Και μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν, έτσι είναι. Και είναι και ελαστικό, δηλαδή θα μπορούσα να παίρνω και μικρότερο νούμερο, αλλά το πήρα για να είμαι άνετη γιατί έχω μπουτάκι και θα είναι λίγο τσίτα. Αλλά μετά που θα χάσω θα είναι... εντάξει. Αυτά. Σας κούρασα. Μιλάω πάρα πολύ, δίψασα. Να πιω νεράκι, γιατί δεν την παλεύω. Και σας αφήνω να βάλουμε τη Λιδία για ύπνο. Να κοιμηθεί. Λοιπόν, να κοιμηθεί η Λιδία. Να ξεκουραστεί. Και αύριο θα την πάμε βολτίτσα. Λογικά θα σας πάρω και αύριο μαζί μου. Αν σας κλείσω και ανοίξω άλλο βίντεο, θα σας το πω. Να δω πώς έχει βγει αυτό, γιατί δεν ξέρω και τι σας έχω δείξει. Σας άνοιξα πριν, αλλά δεν ξέρω. Τόση ώρα που μιλάω και σας δείχνω ψώνια, δεν ξέρω αν θα πάρουμε τόσο πολλά πράγματα. Νομίζω θα πάρουμε λιγότερα. Γιατί είχα σκοπό να το συνεχίσω και αύριο το βίντεο. Αλλά μπορώ να το κλείσω για να το ανεβάσω και αύριο. Θα δείξει λοιπόν προς το παρόν, σας αφήνω και ό,τι νεότερο είναι θα σας ανοίξω να σας πω. Έλπιζα τα ψώνια μας να σας αρέσανε, σας τα έδειξα όλα. Σας αφήνω να ξεβαφτώ και εγώ από εδώ από εκεί, σιγά σιγά να δούμε μετά καμία ταινία με τον Ανέστη, να κοιμηθεί η Λιδία, να κάνουμε μπανάκια. Αυτά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σε λίγο, δεν ξέρω πότε. Θα σας ανοίξω πάλι την κάμερα. Σε λίγο, αύριο, θα δείξει. Εδώ είμαι πάλι. Έχει περάσει η ώρα. Ασχολιόμουν με το βίντεο. Να ανεβάσω βιντεάκι Σάββατο βράδυ. Έχει ψιλοκολλήσει και κοντεύει 10 η ώρα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά δεν προλαβαίνω να το βάλω να ξανανεύει. Και σήμερα. Έχει κολλήσει λίγο το YouTube. Έχει κολλήσει και λίγο σε εκκρεμότητα. Τέλος πάντων, εμείς τώρα σε λίγο θα δούμε μια ταινία. Αυτά. Έχω... τελειώσουμε τις δουλειές που θέλω να κάνω και τις υποχρεώσεις μου. Το βιντεάκι μου έχει μείνει μόνο. Και ελπίζω στις 10 σήμερα να ανέβει. Τέλος πάντων, θα δείξει τι θα γίνει. Έχω κάνει εξώφυλλα, έχω ετοιμάσει περιγραφή. Έχω ετοιμάσει. Έχω βάλει link από το τραγούδι, το ένα, τα άλλα από εδώ από εκεί. Αυτά που λέτε. Δεν φωνάζω γιατί κοιμάται η μικρή.
Θα ξεβαφτώ μετά, ούτε αυτό έχω προλάβει να κάνω. Εδώ είμαι κι εγώ, η επόμενη μέρα, Κυριακή. Πριν από λίγο σηκωθήκαμε με τη Λιδία και είναι μεσημέρι. Το πρωί δεν σας έχω τραβήξει τίποτα. Εν τω μεταξύ έχει ένα πάρα πολύ χάλια καιρό. Ελπίζω τώρα το μεσημέρι να έχει φτιάξει λίγο καιρός. Τώρα θα βγω έξω, θα δείξει. Κοιμήθηκε για μεσημέρι μικρή, αυτό το λίγο που κοιμήθηκε τέλος πάντων. Και εγώ καθόμουν εδώ στο κρεβάτι με το σκέπασμα από κάτω και έκανα μοντάζ αυτό το βίντεο. Μπας και ανέβει σήμερα Κυριακή το βράδυ. Συνότι σας δείξω σήμερα. Και είπα λίγο τώρα να σας ανοίξω. Πήγε έξω η Λιδία στον Ανέστη. Ελπίζω ο καιρός να έχει φτιάξει λίγο. Αν έχει φτιάξει, θα πάμε μια βολτίτσα. Το πρωί φάγαμε το πρωινό μας. Κλασικά. Το δεκατιανό μου, παιδιά, ήταν αυτό εδώ πέρα. Έφαγα σολομό με φετούλα του τόστ και αγκουράκι. Αλλά δεν τρελαίνομαι τελικά για το σολομό, έτσι δεν μ' αρέσει. Μόνο στο σούσι που μου αρέσει και μόνο στο μακαρόνια, ξέρω εγώ, με σολομό. Πάω από εκεί, γιατί η Λιδία θέλει να πάω από εκεί. Αυτά που λέτε. Δεν μ' αρέσει έτσι σκέτο, δεν θα το ξαναφάω, αλλά το φάγα για σνακ πριν. Αυτό το μεσημέρι δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Παίζει να πιω κάτι, δεν ξέρω, θα δείξει. Δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Θα δείξει. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε σε λίγο. Να δω τι θα κάνουν, αν θα πάμε πουθενά, καμιά βολίτσα κτλ. Έχουμε βγει. Τώρα σταματήσαμε λίγο στο περίπτερο και άρχισε η μικρή την κρίνια. Της φέραμε ένα χυμουδάκι. Πήρε κανένας κάτι να πιει. Αυτά. Και πάμε παιδική. Έφτιαξε λίγο η μέρα σήμερα. Τώρα παιδί μου, έρχεται ο μπαμπάς, εδώ στο περίπτερο είναι. Έφτιαξε λιγάκι η μέρα σήμερα. Και γι' αυτό βγήκαμε, αλλά ντυθήκαμε καλά. Γιατί η ψύχρα έχει και περπατάμε και δεν ξεχάσαμε που περπατάμε και θα ζεσταθούμε. Θα μου πεις, όταν θα κάτσουμε θα φυσάει, οπότε ναι. Αλλά έχει βγάλει ήλιο, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί το πρωί δεν είχε ούτε ήλιο. Νάτι. Άμα δείτε πως έχει γίνει, έπιε το χυμό στο δρόμο. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Ναι. Λιά! Ναι, ναι, κάνε γλυκούλα. Κάνε τη γλυκούλα. Πάνε στον μπαμπά, γρήγορα. Γρήγορα. Πάμε. Άμα δεν κλείσεις δεν μπορείς, το ξέρω. Κουράστηκες. Να μην κατέβαινες το καρότσι. Πάμε. Κοντεύουμε στην παιδική και ήθελε να κατέβει και κατέβηκε αλλά κουράστηκε. Πάνω πάμε, όχι κάτω. Θα έχεις πάλι ανήφορο μετά. Έλα, φτάσαμε. Γυρίσαμε σπίτι, νύχτωσε. Τα πιάσαμε και τα χιλιομετράκια μας σήμερα. 6.800 βήματα. Και θα κάνω μετά κάτι βηματάκια μόνο από το YouTube που βλέπω κάτι βιντεάκια και κάνεις έτσι λίγο τύπου γυμναστική και χάνεις θερμίδες και κάνεις επιπλέον βηματάκια. Και θα πιάσω πάλι τα 8.000 σήμερα, όλα καλά. Αυτό λοιπόν είναι το σουκού μας. Πάρα πολύ απλό. Σας έδειξα λίγα πράγματα για σήμερα, έτσι ότι μπορούσα. Οπότε κάπου εδώ λέω να σας αφήσω πια. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω σήμερα το βράδυ το βιντεάκι, ελπίζω να προλάβω. Αν δεν προλάβω θα το ανεβάσω αύριο. Αλλά λογικά σήμερα το βράδυ, αν καταφέρω λίγο έτσι το μοντάζ και τα λοιπά, θα ανέβει. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο.
τα ψώνια, λίγο που σας πήρα μαζί μου, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι μου, να έρθετε στην παρέα μας, να με στηρίξετε με ένα like κιόλας. Μπορείτε να κάνετε ένα like αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, μπορείτε να κάνετε και την εγγραφούλα σας, μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι σας, να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Θα προσπαθήσω να είμαι έτσι λίγο πιο ενεργή, γιατί λίγο το είχα αφήσει λιγάκι να ξεκουραστώ, αλλά ξεκουράστηκα και φόρτωσα μπαταρίες και είμαι τώρα πάλι παρέτοιμη για έτσι μπολικά βιντεάκια και μεγαλούτσικα, παρακαλώ, που σας αρέσουν αρκετά. Αυτά, πάω να αλλάξω, να ξεβευτώ, να κάνω μπανάκι, να κάνω κυλεδία, να πιω το γαλατάκι της, να πάω μετά για ύπνο, κλασικά, κλασική ρουτίνα, και τα λέμε σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!